Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σταύρος Σαράφης και παρακολουθείτε το κανάλι Exclusive English. Στο σημερινό βίντεο μας ασχοληθούμε με τον χρόνο των αγγλικών Simple Present. Όπως έχουμε πει, όταν εξετάζουμε χρόνους, τους εξετάζουμε από δύο σκοπιές. Η πρώτη σκοπιά είναι πότε χρησιμοποιείται ο χρόνος αυτός και η δεύτερη σκοπιά είναι πώς σχηματίζεται ο χρόνος αυτός. Ας δούμε λοιπόν πώς χρησιμοποιείται ο simple present. Χωρίς να μπω σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες, θα έλεγα ότι ο simple present χρησιμοποιείται για πράξεις που γίνονται γενικά στη ζωή μας. Και να το εξηγήσω αυτό, τι εννοούμε όταν λέμε γενικά στη ζωή μας. Για παράδειγμα, δουλεύω. Όχι τώρα, αυτή τη στιγμή, γενικά. Έχω δουλειά. Άλλο παράδειγμα. Παίζω κιθάρα. Όχι τώρα. Γενικά, παίζω κιθάρα. Είναι το χόμπι μου αυτό. Και παίζω κιθάρα κάθε τόσο. Κάθε μέρα, δύο φορές τη μέρα, μια φορά την εβδομάδα. Δεν έχει σημασία. Το κάνω γενικά στη ζωή μου. Ένα τρίτο παράδειγμα. Πηγαίνω σχολείο. Πότε? Τώρα? Όχι τώρα αυτή τη στιγμή. Γενικά, πηγαίνω σχολείο. Δηλαδή, κάνω τη ζωή του μαθητή. Ένα άλλο παράδειγμα. Ζω στην Αθήνα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, και τώρα και γενικά ζω στην Αθήνα. Αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του χρόνου όσον αφορά το πότε χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται για πράγματα και πράξεις που γίνονται γενικά στη ζωή μας. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε περισσότερους κανόνες, αλλά νομίζω ότι αυτός ο κανόνας της λέξης γενικά, καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε τον present continuous. Επίσης, σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι στα αγγλικά υπάρχουν δύο εναιστώτες, ενώ στα ελληνικά έχουμε μόνο έναν εναιστώτα. Κοιτάξτε τη διαφορά. Εγώ δουλεύω στα ελληνικά. Είτε πω λοιπόν στα ελληνικά ότι εγώ δουλεύω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είτε πω ότι εγώ δουλεύω σε ένα εργοστάσιο, το ρήμα δουλεύω δεν αλλάζει, είναι το ίδιο. Είτε αναφέρομαι δηλαδή στο τώρα, είτε αναφέρομαι στο γενικά, στα ελληνικά το ρήμα είναι το ίδιο. Στα αγγλικά όμως δεν είναι έτσι. Στα αγγλικά, αν αναφέρομαι στο τώρα, όπως έχουμε πει, χρησιμοποιούμε τον present continuous. Ενώ αναφέρομαι γενικά, όπως αναφέρομαι σήμερα σε αυτό το βίντεο, χρησιμοποιούμε τον simple present. Οπότε αυτό που κρατάμε στο μυαλό μας είναι ότι τον simple present τον χρησιμοποιούμε για πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας γενικά.